Ακριβότερη κατά σχεδόν 40 λεπτά θα ήταν η τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του από τα πρατήρια υγρών καυσίμων της Μαγνησίας. Το ξέφρενε ο ράλι στην διεθνή τιμή του βαρελιού που μέσα σε μία εβδομάδα αύξησε κατά 6 δολάρια το κόστος του καυσίμου, προκαλεί τεράστια ανησυχία στην αγορά. Σήμερα το βαρέλι, η διεθνή τιμή του βαρελιού διεθνώς είναι στα 82 δολάρια, όταν την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στα 76. Βλέπουμε ένα ράλι ανόδου και ελπίσαμε σε αντίμετρα με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που κάτι τέτοιο δεν εισακούστηκε. Σε 10 μέρες ξεκινάει περίπου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, που επίσης και αυτό μας ανησυχεί για την τιμή που θα έχει. Αν υπήρχε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή πώλησης θα ήταν γύρω στο 1,12. Τώρα σε 10 μέρες να δούμε πού θα πάνε οι διακυμάνσεις, για να μπορέσουμε να πούμε με σιγουριά τις προβλέψεις. Μοναδικό θετικό σημείο είναι η αύξηση στο κονδύλι για το επίδομα θέρμανσης που φέτος θα χορηγηθεί σε ακόμη περισσότερους δικαιούχους λόγω της διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων. Θα αυξηθούν πάρα πολύ τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να μπορέσει να το πάρει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και η μεσαία τάξη που πριν ήταν απ' έξω. Είναι κάτι βοηθητικό, αλλά νομίζω δεν λύνει το πρόβλημα. Θέλει καθετοποιημένα. Πραγματικά είναι επιτακτική ανάγκη να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, γιατί η κατάσταση είναι οριακά να ξεφύγει. Μοναδική λύση για την εκτόνωση της κατάστασης στην αγορά καυσίμων είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που ζητούν επίμονε βενζινοπόλες εδώ και χρόνια. Εκτιμάται ότι η επιβάρυνση στην τελική τιμή των καυσίμων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι πάνω από 50%. Το ποσοστό του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι στο 50% της τιμής, στο πετρέλαιο κίνησης αντιστοιχεί στο 60% της τιμής και στην αμόλυβδη βενζίνη αντιστοιχεί στο 75% της τιμής. Να υπενθυμίσω ότι είμαστε τρίτη υψηλότερη σε ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Ευρώπη και έκτη στον κόσμο, όταν μεσοσταθμικά η μισθοδοσία μας είναι στα 600 ευρώ.